Πανερχόμενοι, θέτουμε το ίδιο ερώτημα στον κύριο Μουζεκίτη. Μία αναδρομή ιστορική ώστε να καταλάβουμε το σήμερα και ίσως, Μιχάλη, να κάναμε και μία αναφορά σε ευθύνες, τυχόν ευθύνες εγχώριες και ξένες. Κοίταξε Κώστα, εγώ είμαι της άποψης ότι όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Νομίζω ότι οι πάντες γνωρίζαμε για το τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι χτύπησαν το καμπανάκι του κινδύνου και έγιναν ιδιαίτερα δυσάρεστοι και ενδεχομένως βγήκαν και εκτός πολιτικού παιχνιδιού. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας από το πολιτικό ή μηντιακό σύστημα που δεν γνώριζε τα τεκμενόμενα στην ελληνική οικονομία. Το τεράστιο αυτό χρέος και την αδυναμία κάποια στιγμή να πληρώσουμε πίσω τα χρέη μας. Θεωρώ ότι το σύστημα έχει μία μορφή πυραμιδική. Στην κορυφή ανθεί η κλεπτοκρατία και η διαφθορά. Παρακάτω έχουμε το πελατειακό σύστημα. Και η κοινωνική συνοχή για την οποία τόσες πολλές φορές μιλάμε είχε ανδρωθεί, είχε φτιαχτεί πάνω σε αυτό το χρεοκοπημένο σύστημα. Είναι αδιανόητο μια μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων να σπαταλήσει μέσα σε 30 χρόνια 360 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα τόσα σε επιδοτήσεις. Είναι αδιανόητο δε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ΕΣΑΗ με ελλείμματα της τάξης των 10, των 15, των 20 και των 36, όπως ήταν η τελευταία περίοδος του 2009. Οξύνθηκαν, να έρθω δε... όμως. Οξύνθηκαν αυτά που οξύνθηκαν... λες έτσι τόσο παραστατικά γνωστά... και με έντονο ύφος. Οξύνθηκαν τα τελευταία, πάντες. Τα τελευταία έχω χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν πως τα γνωρούν υποκρίνονται. Και ήταν πάρα πολύ γνωστά και στη σημερινή μας κυβέρνηση. Η οποία σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε το μεγάλο αυτό έργο της λύσης του προβλήματος, του τεράστιου προβλήματος, του χρέους και την επιστροφή της χώρας σε κανονικές καταστάσεις. Για να δούμε όμως τι έκαμε. Είπε ο Δήμος προηγουμένως ότι το κλάσμα, που είναι ένας βασικός δείχτης, δεν είναι ο μοναδικός, που προσδιορίζει το βαθμό χρεοκοπίας μιας χώρας, το κλάσμα δηλαδή του χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αποτελείται από δύο παράγοντες, τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Όσο η χώρα είχε κάποιας μορφής ανάπτυξη, θετικό δηλαδή ποσοστό για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το κλάσμα επηρεάζεται μόνο από τον αριθμητή με τα γνωστά ελλείμματα. Πρόσθεση δηλαδή στο χρέος κάθε χρόνο. Έχω την αίσθηση όμως ότι το παιχνίδι τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκε κυρίως στον παρανομαστή. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε ή δεν κατάλαβε τη σημασία που έχει η ύφεση για την εκτείναξη του συνολικού χρέους, το οποίο μέσα σε μία διετία έφτασε στο 160% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και με τις γνωστές παρενέργειες, παρότι τα μέτρα που πήρε είναι μέτρα δυσβάστακτα και μέτρα περιστολής δαπανών. Πάρα πολύ σκληρά, η περιστολή των δαπανών, επίτρεψέ μου να διαφωνώ. Δεν βλέπω περιστολή δαπανών επί της ουσίας. Βλέπω απλώς κυρίαρχα μέτρα φορολογικά τα οποία έχουν εξοντώσει κυρίως, λέω, έτσι. Διότι θα μου πει κάποιος ότι υπάρχει και η περιστολή των δαπανών και θα το πει ο Δήμος σε λίγο, στο επίπεδο κόστους. Του μισθοδοτικού κόστους. Και εκεί όμως διαφωνώ. Και θα με ρωτήσετε μετά. Έγινε χωρίς ένα στρατηγικό στόχο, χωρίς κάποιο πρόγραμμα, αυτές οι οριζόντιες, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι απλά και λαϊκά, περικοπές μισθών, έχω την αίσθηση ότι μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα σας πω τούτο μόνο, ψάχνοντας να βρω πόσο κοστίζει η ανεργία στη χώρα, μέσα από το διαδίκτυο,
βρήκα διάφορα στοιχεία που ενδεχομένως είναι άκρως ανησυχητικά. Κάθε ποσοστό, μονάδα, ναι. Κάθε μονάδα που αυξάνεται η ανεργία κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο, στο σκέλος των δαπανών, περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Στο δε σκέλος των εσόδων κοστίζει απείρως περισσότερα, 2,2 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι με ανεργία σήμερα να κυμαίνεται Δήμο γύρω στο 18-17,5. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της είναι 17,6%. 17,6%. Και ήταν, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, το 2009 μεταβίας στο 8,5%. Διπλασιάστηκε η ανεργία μέσα στη διετία αυτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το τεράστιο κόστος τόσο στο σκέλος των δαπανών όσο και στο σκέλος των εσόδων. Βεβαίως θα πει κάποιος, αυτά ήταν μέτρα τα οποία επέβαλε η Τρόικα από το πρώτο μνημόνιο. Δεν είναι έτσι. Βεβαίως εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Το πρώτο λάθος κατά τη γνώμη μου τούτης της κυβέρνησης ήταν ότι ενέπλεξε στο όλο πρόβλημα λύσης του χρέους το Διεθνές Μνημονιακό Ταμείο. Υπάρχει ιστορία, ξέρουμε πολύ καλά την πολιτική του και τις συνταγές οι οποίες σε καμία χώρα του κόσμου δεν είχαν επί της ουσίας αποτέλεσμα. Έχω όμως την αίσθηση ότι το δεύτερο σκέλος και το σημαντικό σκέλος το οποίο αναφέρεται το μνημόνιο και κάθε μνημόνιο αφορά αυτό που λέμε δομικές διαρθρωτικές αλλαγές και όχι έκτακτα μέτρα, έκτακτες εισφορές και μονοπλευρή φορολόγηση με τα γνωστά, όπως προείπα, αποτελέσματα στο σκέλος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και διευρύνοντας την ύφεση στο 7,5% αρνητικό βεβαίως. Εκεί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Και πέραν του ενιαίου μισθολογίου, το οποίο κάποιος μπορεί να χαρακτηρίσει ως δομική αλλαγή, εγώ έχω τις προσωπικές μου διαφωνίες, επί της ουσίας δεν έχουν γίνει και δεν έχουν πάρθει μέτρα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν σήμερα να χρηματοδοτούνται ταμεία όπως είναι το Ταμείο της ΔΕΗ με 700 εκατομμύρια ευρώ? Είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε πλειάδα οργανισμών οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική οικονομία και να μην έχει γίνει ένα σχέδιο κατάργησης αυτών των οργανισμών και μετάταξη του προσωπικού σε ελληματικές μονάδες που υπάρχουν μπόλικες στο δημόσιο τομέα? Είναι δυνατόν επίσης να επιχορηγούνται, δεν ξέρω από ποιο νόμο, με βάση ποια συνθήκη, σε συνθήκες κρίσης, την ίδια ώρα που υπέγραφε ο Υπουργός των Οικονομικών το τέλος των ακινήτων, το οποίο θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία μας, να υπογράφει επιχορήγηση της ΓΕΣΕΕ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου, το οποίο συμβαίνει να είμαι μέλος, για την επιμόρφωση των οικονομολόγων, λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι στοιχεία και μπορείτε να τα διασταυρώσετε. Αυτό είναι προς ενίσχυση της άποψής σας, της άποψής σου Μιχάλη, ότι οι δαπάνες τελικώς δεν μειώθηκαν όπως εξαγγέλθηκε ότι θα μειωθούν. Και εδώ το βλέπεις στο πώς υλοποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν είναι ανάγκη. Αυτά που λέει ο Μιχάλης τα αποδεικνύουν οι αριθμοί. Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παραμένουν σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Και δεν είναι το μισθολογικό κόστος αυτό το οποίο επιβαρύνει. Έχουμε περίπου πρωτογενείς δαπάνες 51 δισεκατομμύρια, 799 εκατομμύρια. Από αυτά είναι ζήτημα αν το 21 μισό είναι η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων. Καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο είναι κάποιες άλλες δαπάνες, στις οποίες δεν επιχειρήθηκε, κατά τη γνώμη μου, να μπει έστω το ελάχιστο χέρι. Να πούμε δύο παραδείγματα. Είναι οι προμήθειες για τον τομέα της υγείας, που ακόμα εξακολουθούν να είναι σε μια τεράστια δυσαρμονία με τις τιμές
των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης, που θεωρητικά το βιωτικό τους επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι είναι το δικό μας. Να πούμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αγοράζεται, παραδείγματος χάρη, ένα νοσοκομιακό υλικό στην Ελλάδα 45 ευρώ και στην Κύπρο, που είναι μικρή η κατανάλωση λόγω του μεγέθους της χώρας, αγοράζεται με 7,5 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν πάω την άλλη στιγμή και μελετήσουμε το θέμα, το τεράστιο πρόβλημα που λέγονται δημόσια έργα. Να γυρίσουμε σε έναν άλλο τομέα που λέγονται μελέτες για δημόσια έργα. Πόσες μελέτες έχουν συνταχθεί στην Ελλάδα οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση να έχουν μπει στα ράφια του γραφείου ενός υπουργού ή ενός νομάρχη ή ενός περιφερειάρχη ή ενός δημάρχου και να μην έχουν υλοποιηθεί. Έχουν εκπονηθεί μελέτες στην Κέρκυρα π.χ. για τη χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων. Ποια από αυτές έχει υλοποιηθεί? Πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ? Πληρώνει το ελληνικό δημόσιο μελέτη για το Λυρικό Θέατρο. Αγοράζει ο Δήμος ή αποκτά ο Δήμος Κέρκυρας ένα οικόπεδο. Τι θα γίνουν αυτά? Τα κονδύλια για το Λυρικό Θέατρο έχουν χαθεί. Τι μπήκε σε μια ορθολογική βάση? Και η δαπάνη έρχεται που έγινε δεν υπήρξε παραγωγική, επομένως. Όχι μόνο δεν υπήρξε παραγωγική. Δεν είναι θέμα, δεν ήταν μόνο παραγωγική. Γιατί εγώ αμφισβητώ σε μια οικονομική κρίση, όπως είναι η κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, μπορούσε να μην συζητιέται καν το θέμα λυρικών θεάτρων ή όπερας ή τέτοιων πραγμάτων, όταν έχουμε ανάγκες πολύ βασικότερες και πολύ σημαντικότερες. Ναι, σχολικά κτίρια π.χ. Υπό την έννοια ότι το ίδιο ποσό θα μπορούσε να διατεθεί σε έναν πιο παραγωγικό σκοπό ή παραγωγικό, αφού αυτό ήταν μηδάνι παραγωγή. Εγώ θα έλεγα παραγωγικούς τομείς. Να συμπληρώσω κάτι εδώ.